Ένας ακόμα κυκλικός κόμβος κατασκευάστηκε στην πολύπαθη περιοχή του Αϊγιάννη στο Χωστό. Ευελπιστούμε ότι με την κατασκευή αυτού του προσωρινού κόμβου θα επιληθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αναμφισβήτητα υπάρχει στην περιοχή. Είναι μια χρόνια απέτηση πάρα πολλών συμπολιτών μας λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που είχαμε καθημερινά, κυρίως τις ώρες αιχμής. Σχεδόν 6 μήνες μετά τη δημιουργία από πλευράς Δήμου Ηρακλείου κυκλικού κόμβου στην περιοχή, η περιφέρεια Κρήτης έρχεται να κατασκευάσει το δικό της κόμβο με την ελπίδα να καταφέρει να ανακουφίσει την κίνηση. Ο Σύνδεσμος Κατασκευών Επιχειρήσεων και ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου επί χρόνια ζητούσαμε να βρούμε μια λύση η οποία θα βελτιώσει εδώ το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή. Από εδώ ο δρόμος που έρχονται από Ούλαφ Πάλμε, Βασιλιές και κατεβαίνουν και πάνε Φοινικιά, Μαλάδες και δουλεύουν οι άνθρωποι, θα έχουν τεράστιο πρόβλημα, διότι από τη στιγμή που η γίνηση που βγαίνουν στον εθνικό τη φέρνει εδώ και υπάρχει προτεραιότητα στον κυκλικό κόμβο, αυτοί εδώ που κατεβαίνουν από πάνω και είναι περίπου κάθε μέρα 300-400 μέτρα ουρά, πιστεύω ότι θα πάει στο χιλιόμετρο. Είμαστε σε συνεργασία τόσο με το Δήμο αλλά και με τον μελετητή, για να δούμε αν δεν επιληθεί το πρόβλημα και αναφέρομαι στους συμπολίτες μας, στους οδηγούς που έρχονται από το βόρειο οδικό άξονα και θέλουν να εισέλθουν στην πόλη, στον αστικό ιστό, θα κατασκευαστεί και ένας τρίτος προσωρινός κόμβος 200 μέτρα προς την περιοχή της Φοινικιάς από το σημείο που βρισκόμαστε, για να εξυπηρετήσουμε και αυτούς τους συμπολίτες μας. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν πάει άλλο. Η ουρά φτάνει μέχρι τις Μαλάδες. Και μπορεί όλοι να συμφωνούν πως οι παρεμβάσεις είναι απαραίτητες, ωστόσο κάτοικοι, καταστηματάρχες και οδηγοί εμφανίζονται προβληματισμένοι για το κατά πόσο θα βοηθήσει ένας ακόμα κυκλικός κόμβος. Εγώ πιστεύω πως ναι. Θα βοηθήσει. Για να το βέβαια κάνουν εδώ και εκεί πέρα, θα βλέπουν τα μάξια πιο εύκολα. Εδώ γίνονται πολλά ατυχήματα από τη στροφή. Πολλά. Για την ώρα βλέπω ένα μπάχαλο, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα το πρωί. Πήγα να τραβήξει την ουρά, να δεις μέχρι πού είναι η ουρά με τις πλακίες που κάνουν. Πήγα να τραβήξει την ουρά. Φοβάμαι να με δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Και στην λειτουργία της εκκλησίας ενδεχομένως. Για τη λειτουργία της εκκλησίας, αυτό τους είπα τώρα εδώ, ότι μπαίνουν και μεγάλα αυτοκίνητα μέσα και ο γερανός που αλλάζουμε τους σταυρούς απάνω τις λάμπες. Και αν μας βάλουν νησίδες αυτά, θα αποκλειστούμε, δεν μπορούμε. Θεωρούμε ότι η ροή των οχημάτων θα ομαλοποιηθεί από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν οι κάθετες διασχίσεις της οδού Αϊγιάννη Χωστού. Θα υπάρχει μια ομαλοποίηση. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι και σε πιλωτικό στάδιο μέχρι την τελική κατασκευή από τη μελέτη που θα εγκριθεί. Και ως ότου έχουμε και χρονικά περιθώρια στη διάθεσή μας. Οποιαδήποτε παρατήρηση, οποιοδήποτε λάθος να το βελτιώσουμε με νέα τεχνική παράμβαση.